Τη διοργάνωση και την κατασκευή εμπορικών εκδηλώσεων και συναφών επίσης εδώ και 30 χρόνια. Θέλω καταρχήν να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω που παραστήκατε σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, σε μια περίοδο που είναι φορτωμένο το πρόγραμμα των ανθρώπων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ευνόητους λόγους. Ήθελα να πω το εξής, ότι έχοντας ένα σε βάθος χώρων καλό θα λέγαμε βιογραφικό, καθότι το 1994 και 1995 είχαμε διοργανώσει ως εταιρεία δύο εκθέσεις στον χώρο του ΤΕΙ Κοζάνη, στον χώρο του Αθλητικού Γυμναστηρίου. Ακολούθως το 2002 είχαμε κατασκευάσει την έκθεση των Γύρων και τα Χριστούγεννα, γιατί το Σεπτέμβριο έγινε η έκθεση, κάναμε την έκθεση την Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Ακολούθως από το 2011 έως το 2018 έχουμε κάνει για 8 συνεχόμενες χρονιές την έκθεση με τον Εμπορικό Σύλλογο στην Πτολεμαϊδά. Τέλος, η 13η προσπάθειά μας που στέφθηκε και αυτή με επιτυχία ήταν η επιμέλεια που είχαμε της εκθέσεως, όχι του συνεδρίου, της εκθέσεως αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών που έγινε τον προηγούμενο Οκτώβρη. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω και το Εκθεσιακό Κέντρο και το Επιμελητήριο που μας εμπιστεύτηκαν ακόμη μια φορά την 14η αυτή για μας έκθεση και προσπάθεια στην περιοχή. Με δύο λόγια θέλω να πω το εξής. Ο κύριος στόχος της προσπάθειας οποίας κάνουμε είναι να τονώσουμε τις πωλήσεις των επιχειρήσεων. Εκεί στοχεύει πολύ συγκεκριμένα η έκθεση και μέσα από αυτό να τονωθεί και η ρευστότητα της κάθε επιχείρησης. Είναι προσανατολισμένη η έκθεση με την αλλαγή της ημερομηνίας, με το συνέδριο που θα σου πω μέσα μετά δύο σχόλια, με το επιχειρηματικό σεμινάριο που θα κάνουμε προς τους εκθέτες για να τους δώσουμε κάποιες οδηγίες από ειδικούς ανθρώπους, έτσι ώστε να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα όταν θα συμμετέχουν στην έκθεση. Και τέλος, με τα ποικίλα event, όλα μαζί αυτό σε ένα σχεδιασμό, θέλουμε να οδηγήσουμε τις επιχειρήσεις να ευχαριστηθούν από κάθε άποψη την έκθεση και από άποψη επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, αλλά και από άποψη άμεσων πωλήσεων. Όσον αφορά το συνέδριο, το συνέδριο είναι ένα συνέδριο το οποίο στην ουσία αναφέρεται σε αυτό που περνάει η περιοχή, δηλαδή στη μεταλλιγνητική εποχή. Είναι ένα συνέδριο το οποίο αναφέρεται στο αναπτυξιακό τρίπτυχο. Το τρίπτυχο αυτό σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το τρίπτυχο που προωθούνται οι περιφέρειες. Είναι ο τουρισμός, είναι ο πολιτισμός, είναι και τα τοπικά προϊόντα. Ο κάθε Δήμος που ανήκει στην περιφέρεια θα πρέπει να το αναδείξει και συνολικά μέσα από αυτή την ανάδειξη τα καλύτερα σημεία του είναι το τρίπτυχο της κάθε περιφέρειας. Νομίζουμε ότι θα πάει καλά, νομίζουμε ότι σταδιακά όσο θα εκδηλώνεται και το πρόγραμμά του θα διεγείρωμε, να το πω έτσι, το ενδιαφέρον του ευρύ κοινού, ένα συνέδριο ανοιχτό για όλους και πιστεύουμε ότι θα έχει και πολύ καλά αποτελέσματα. Θα ανεβάσει δηλαδή και την περιφερειακή συνείδηση εδώ στον τόπο όπου θα γίνει η έκθεση. Ο στόχος μας ακόμα είναι, διότι τα κύλα έχουν ένα τέτοιο παρελθόν, να πετύχουμε ένα πενταψήφιο νούμερο σε επισκεψιμότητα. Νομίζουμε οι λόγοι, να μην τους αναφέρω και σας κουράζω και κουράζουμε και τους θεατές ή και τους ακροατές, είναι γνωστοί, που ελπίζουμε ότι θα πάμε καλά και νομίζουμε και με την συνέργεια... Είμαστε σίγουροι, νομίζουμε. Είμαστε σίγουροι. Είμαστε σίγουροι, Πρόεδρε, ναι. Πάντα όμως χρησιμοποιούμε και μία λέξη, νομίζουμε, είμαστε και απόλυτοι σε αυτά που λέμε. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο αυτό το πράγμα, αλλά αν το πούμε ότι το θεωρούμε δεδομένο, μπορεί να μας παρεξηγήσουν και αυτοί που μας ακούμε. Εν πάση περιπτώσει, η στοχοθεσία μας είναι αυτή να πιάσουμε ένα πολύ υψηλό νούμερο, γι' αυτό έχουμε αλλάξει και όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό υπάρχει αυτή η ενίσχυση που υπάρχει. Γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει, συμμετέχουν και όλοι οι φορείς, γιατί πιστεύουμε ότι η έκθεση στην Δυτική Μακεδονία πρέπει να αλλάξει σελίδα. Και νομίζουμε ότι με όλες αυτές τις κινήσεις που κάνουμε, έχουμε αυτή την προοπτική και θα την πετύχουμε αυτή την προοπτική η έκθεση των κύλων να αλλάξει σελίδα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία και πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι φορείς και οι αρχές του τόπου ακόμη μια φορά θα επιβεβαιωθεί ότι ήταν. Ότι έφερε μάλλον για την ακρίβεια το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή την μεγάλη επιτυχία 8 με 12 Μαΐου.